Δεν είναι εύκολο κανείς να αποτιμήσει 39 χρόνια ομαλής σχετικά κοινοβουλευτικής δημοκρατίας σε μια χώρα που δεν έζησε τόσα χρόνια, όλα τα προηγούμενα χρόνια που ήταν από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Επομένως, σε σύντομο διάστημα δεν μπορεί κανείς να κάνει εκτίμηση. Νομίζω προσωπικά ότι υπήρξαν αρκετά σημαντικά βήματα στο διάστημα αυτό, τα οποία πραγματικά έβαλαν τη χώρα, θεωρητικά τουλάχιστον, σε έναν νέο δρόμο. Θα θυμίσω βέβαια ότι μετά την κατάρρευση της Χούντας, διότι για κατάρρευση ήταν επρόκειτο, και την αποκατάσταση της δημοκρατίας που κάποιοι τρισάθλιοι βουλευτές της Χρυσής Αυγής τόλμησαν να την πούν πραξικόπημα, την αποκατάσταση της δημοκρατίας, πρόκειται περί φρικτής φράσης που ελέγχθη μέσα στη Βουλή, διότι επιτέλους αυτοί είναι βουλευτές επειδή αποκαταστάθηκε η δημοκρατία. Δεν το κατάλαβαν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έγιναν σημαντικά βήματα. Θα ήθελα να επισημάνω μερικά από τα σημαντικά αυτά βήματα, γιατί δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Πρώτα απ' όλα, απαλλαχτήκαμε από τη Χούντα. Δεύτερο, απαλλαχτήκαμε από τη Βασιλεία. Αυτή την πληγή της Ελλάδας πάνω από ένα αιώνα. Επίσης, αποκαταστάθηκε, νομιμοποιήθηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Αυτά ήταν βασικές ενέργειες οι οποίες έβαλαν την Ελλάδα σε ένα άλλο δρόμο. Επίσης, τότε που έγινε η ένταξη της χώρας το 1979 στην τότε ΕΟΚ, ήταν και θεωρήθηκε τότε ότι ήταν ένα πολύ θετικό βήμα για να ενταχθούμε μέσα στο Ευρωπαϊκό Σύνολο, το Δημοκρατικό, Δημοκρατικό Σύνολο που ήταν τότε η ΕΟΚ. Τώρα είναι λιγότερο δημοκρατικό, δυστυχώς. Θα το πούμε στη συνέχεια. Μετά ήρθε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έκανε το μεγάλο βήμα να αναγνωρίσει την εθνική αντίσταση και να μπουν μέσα στην ελληνική ζωή το 50% σχεδόν ή και παραπάνω από το 50% του λαού που ήταν εκτός στη διάρκεια της προηγούμενης επταετίας στην οποία κυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία από το 1974 μέχρι το 1981. Μην ξεχνάμε τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, την παρακολούθηση από την ασφάλεια και βουλευτών. Εμένα προσωπικά με παρακολουθούσε η ασφάλεια βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το είδα με τα ίδια μου τα μάτια μέσα στο φάκελό μου που τηρούνταν στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Για να μην ξεχνάμε τι ήταν αυτή η επταετία μετά την Χούντα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έγινε και αυτό, εντάχθηκε αυτός ο κόσμος. Επίσης, καθιερώθηκε το ΕΣΥ που με όλα τα κουσούρια και με όλα τα προβλήματα που έχουμε, δεν πιστεύω κανείς Έλληνας να ισχυριστεί ότι θα είμαστε καλύτερα χωρίς το ΕΣΥ. Λοιπόν, επίσης και τα διάφορα προγράμματα που πήραμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικά βήματα. Αυτά είναι τα θετικά, τα οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε να υποτιμάμε. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχουν και πάρα πολλά αρνητικά και πρέπει να τα ζυγίσουμε. Και αυτά τα πολλά αρνητικά είναι δυστυχώς πολλά. Για παράδειγμα, δεν μπόρεσε ποτέ η Ελλάδα όλο το διάστημα των 39 ετών να αποκτήσει μια δημόσια διοίκηση ενός σύγχρονου κράτους. Είναι τρομερή η ανικανότητα. Πάρτε για παράδειγμα έτος 2013 για το αλαλούμ που γίνεται στις φορολογικές δηλώσεις σήμερα. Ένα πολύ μικρό παράδειγμα, πολύ σημαντικό όμως. Δεύτερον, δεν κατάφερε να πατάξει τη φοροδιαφυγή για την οποία μιλούσατε προηγουμένως. Δεν κατάφερε, αντίθετα, διέθρεψε τη διαφθορά και την διαπλοκή του πολιτικού, των κομμάτων εξουσίας με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους οικονομικούς παράγοντες της χώρας. Και όλα αυτά, εκτός από αυτά, δυστυχώς προήγαγε την αναξιοκρατία, την κομματοκρατία, πράγματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά και αρνητικά. Βέβαια είναι ένα ισοζύγιο,
το οποίο η ιστορία θα κρίνει αν είναι, ζυγίζουν τα θετικά περισσότερο από τα αρνητικά, αλλά είναι αρνητικά. Πού καταλήξαμε όμως? Καταλήξαμε πριν από 3 χρόνια να παραδοθεί αμαχητή η Ελλάδα στους δανειστές μας. Τα μνημόνια εχώρισαν ένα μεγάλο μέρος της εθνικής μας κυριαρχίας στους δανειστές, οι οποίοι υπαγορεύουν σήμερα το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, το πώς θα νομοθετήσει η χώρα. Είναι τρομερή η υποταγή του κράτους από τις λεγόμενες μνημονιακές κυβερνήσεις από τον Απρίλιο του 2010. Όλες οι διαδοχικές, η χειρότερη από όλες ήταν η τρικομματική και η σημερινή δικομματική. Λέω λοιπόν ότι αυτή είναι μια πολύ συνοπτική εικόνα που μπορεί να δώσει κανείς σήμερα για τα 39 χρόνια. Αλλά το χειρότερο από όλα το τελευταίο διάστημα του ενός χρόνου και κάτι που έχει περάσει από τις προηγούμενες εκλογές είναι η εμφάνιση της Χρυσής Αυγής μέσα στη Βουλή. Είναι η πιο επικίνδυνη για τη δημοκρατία μας εξέλιξη. Πρόκειται για ένα πραγματικό τεράστιο πρόβλημα για τη δημοκρατία, το οποίο γίνεται χειρότερο, διότι τα ποσοστά που εμφανίζουν οι δημοσκοπήσεις μετά τις εκλογές είναι διπλάσια εκείνων που πήρε στις εκλογές. Και πρέπει να γνωρίζουν εκείνοι οι οποίοι τολμούν να την υποστηρίξουν, να βλέπουν τουλάχιστον τι πράττουν οι άνθρωποι αυτοί και τι λένε, αλλά κυρίως το τι πράττουν. Δηλαδή τη βία που χρησιμοποιούν, ακόμα και μέσα στη Βουλή απειλούν τη βία και με ακατανόμαστες εκφράσεις μάλιστα. Αλλά το να κυνηγάνε Έλληνες και ξένους επειδή δεν τους αρέσει το χρώμα τους ή η απόψη ή η μορφή τους και να μαχαιρώνουν ορισμένους, άνθρωποι που είναι μέσα στη Βουλή, αυτό είναι κατά τη γνώμη μου χειρότερη εξέλιξη που εγώ δεν μπορούσα να τη φανταστώ, όμως έγινε. Άρα έχουμε μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα και επικαλούμε τώρα τη γνώση σας και ως Αντιπροέδρου της Βουλής, αν η Βουλή με την όποια σύνθεσή της, αυτό είναι δημοκρατία, να χωρά τα πάντα, αν αυτή η Βουλή θα μπορούσε στοιχειωδώς τουλάχιστον να κρατήσει τη σημαία της ποιότητας του πολιτεύματος. Δυστυχώς αυτό με πρωτοστατούνται τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής, αλλά και δυστυχώς από τη συμπεριφορά ορισμένων βουλευτών όλων των άλλων κομμάτων, περιλαμβανομένων και υπουργών και του Πρωθυπουργού, υποβιβάζουν τη Βουλή. Το τραγικό είναι αυτό, ότι δεν είναι μόνο οι πρωταγωνιστές, ας πούμε, της Χρυσής Αυγής, αλλά είναι και οι άλλοι. Ένα παράδειγμα. Πώς είναι δυνατόν να λένε ότι οι άνθρωποι αυτοί σκέπτονται, οι βουλευτές δηλαδή, όταν έρχονται πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που περιέχουν ολόκληρα νομοσχέδια με εκατοντάδες άρθρα και ψηφίζονται ως ένα άρθρο χωρίς να αλλάξει τίποτα? Αυτό δεν είναι Βουλή. Αυτό είναι γραφειοκρατική διαδικασία σφραγίδων. Δεν έχει γίνει, τουλάχιστον στην ιστορία που θυμάμαι εγώ και παρακολουθώ τη Βουλή συνεχώς 39 χρόνια, παρόλο ότι είμαι τώρα εκτός Βουλής πάρα πολλά χρόνια, εντούτοις ποτέ δεν θυμάμαι να υπάρχει τέτοια φοβερή πλημμύρα πράξεων νομοθετικού περιεχομένου. Και μην νομίζετε ότι είναι αστεία πράγματα αυτά, διότι ουσιαστικά αλυσοδένουν τη χώρα με αυτά που ψηφίζουν οι βουλευτές, τα οποία μερικοί βουλευτές δεν τα έχουν διαβάσει καθόλου, ίσως δεν πρόλαβαν και να τα διαβάσουν. Ναι, σωστά. Οι άλλοι δεν ήθελαν κιόλας. Σωστά. Κύριε Δρετάκη, σε αυτή την πραγματικότητα που σταχυολογώντας, περιληπτικά όμως τη μεταφέρατε όλη αυτή τη διαδρομή που έχουμε φτάσει σήμερα, για παράδειγμα, σε εφημερίδες δημοσιεύονται οι λίστες ανά Υπουργείο προς απόλυση. Και όχι μόνο αυτό, το απόγευμα συνεδριάζει το Euro Working Group, αλλά η Γερμανία έχει και κάποιες επιφυλάξεις αν από τις 22 υποχρεώσεις έχουμε τηρήσει τις 5. Και μέχρι τις 12.30 χθες το βράδυ εγώ αστιεύτηκα στο Χολαργό, εκδίδονταν ΦΕΚ. Αυτό θέλουν οι Γερμανοί, για να πιστοποιήσουν, λέει, ότι ισχύουν οι μεταρρυθμίσεις όπως τις βάφτισαν, και κάποιοι Αθηναίοι νόμιζαν ότι τυπώνονταν και χρήμα. Λοιπόν, όλη αυτή η εικόνα δεν είναι λιγάκι ένας μεγάλος, όχι λιγάκι, ένας μεγάλος σουρεαλιστικός πίνακας για το τι συμβαίνει σε μια χώρα
θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι κάτι χειρότερο. Είναι μια τραγωδία για ένα τόπο που γέννησε τη δημοκρατία. Δεν είναι δυνατόν να φανταστεί κανείς αυτή την έρημη τη χώρα να είναι έρμεο αυτών των ανθρώπων. Πρώτα των κυβερνώντων και δεύτερον των δανειστών μας. Αλλά αυτά που λέτε, γιατί μιλάτε για απολύσεις, είπατε στην αρχή, που δημοσιεύονται σήμερα σε εφημερίδες. Κοιτάξτε, πραγματικά θυμώνω πάρα πολύ όταν βλέπω ανθρώπους και ακούω ανθρώπους οι οποίοι λένε πρέπει να καθαριστεί το δημόσιο κλπ. Από ποιους? Ποιοι είναι αυτοί που απολύονται? Δεν είναι άνθρωποι με οικογένειες, με παιδιά που πετιούνται στο δρόμο? Θα ήσουν εσύ ο οποίος το λες στη θέση τους, τι θα έκανες? Δεν σκεφτόμαστε τον συνάνθρωπό μας. Μπορεί να μπει και με ρουσφέτη. Ποιος τον διόρισε? Αυτός που τον διόρισε φταίει. Ο άλλος ζητούσε. Δεν ήταν υποχρεωμένος εκείνος που τον διόρισε να τον διορίσει. Αλλά αυτός τώρα ζει με αυτό. Τι θα γίνουν η οικογένειά του, τα παιδιά του στο δρόμο? Δηλαδή βλέπουμε μια στάση ορισμένων ανθρώπων σαν να μιλάμε για νούμερα. Δεν είναι νούμερα, άνθρωποι είναι. Με οικογένειες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πρέπει... προσπαθούν να διαχωρίσουν σε ομάδες την κοινωνία για να βάλει μία εναντίον της άλλης. Ναι. Μα δεν έχουν καταλάβει αυτοί που τα λένε αυτά ότι μπορεί σε λίγο να βρεθούν οι ίδιοι στον ίδιο λογαριασμό? Αν δεν έχουν ήδη βρεθεί κατά ένα ποσοστό. Εδώ υπάρχει ένα θέμα, κύριε Δρετάκη, και φαντάζομαι δεν θα διαφωνήσετε. Στον τρόπο, μετά το περίφημο σοκ, μα είναι 6 χρόνια κρίσης, 4 χρόνια σκληρής λιτότητας. Μέχρι και το BBC σήμερα έχει ντοκιμαντέρ ότι γονάτισαν οι Έλληνες. Αλλά οι Έλληνες αντιδρούν με τον τρόπο που εσείς περιγράφετε. Του λεγόμενου, θυμάμαι ο κύριος Ρέπας το είχε πει αυτό πρώτος, κοινωνικού αυτοματισμού, είχε χρησιμοποιήσει αυτή την έκφραση όταν είχαν βγει αγρότες στα μπλόκα κάπου το 96. Είπε, προσέξτε, τους είχε πει τότε, υπάρχει ο κοινωνικός αυτοματισμός. Σήμερα έχει γίνει, πώς να το πω, στην καθημιλωμένη, είναι σωματωμένο. Ναι, το ερώτημα είναι, που λέτε, είναι γιατί ο κόσμος δεν αντιδρά ομαδικά εναντίον αυτής της κατάστασης και γίνεται αυτός ο διαχωρισμός ώστε μια ομάδα να βάλει εναντίον της άλλης. Ακριβώς. Αυτό είναι σχέδιο το οποίο το έχει επεξεργαστεί πολύ συστηματικά αυτή η κυβέρνηση, αυτές οι κυβερνήσεις των 3 ετών, και το καλλιεργούν κορυφαία στελέχη τους, τα οποία φτάνουν μέχρι του σημείου να κάνουν πραγματικά διαστροφή και τελείως αντιστροφή, θα έλεγα, δηλώσεων που έχουν γίνει ή πράξεων που γίνονται ακόμα και μέσα στη Βουλή. Λένε, παραδείγματος χάρη, ότι μερικά πράγματα λέθηκαν στη Βουλή από βουλευτές της αντιπολίτευσης και μετά αποδείχνεται ότι αυτά είχαν λεχθεί από τη Χρυσή Αυγή και όχι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ στην συγκεκριμένη περίπτωση. Πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, να κάνεις το μαύρο-άσπρο επειδή έτσι σου αρέσει ή το αντίθετο? Λέω λοιπόν ότι υπάρχει μια συστηματική προσπάθεια να γίνει αυτό. Ερώτημα, μέχρι πότε μπορεί να συνεχιστεί αυτό? Κατά τη δική μου γνώμη φτάνομαι στο τέλος, διότι μετά το καλοκαίρι, ναι, όταν δηλαδή αυτή τη στιγμή όλοι οι φορολογούμενοι, περιλαμβανομένου και του ομιλούντος, πρέπει να πληρώσουν μια σειρά από 4 ή 5 φόρους, εγώ προσωπικά ευτυχώς έχω τη δυνατότητα να τους πληρώσω και θα τους πληρώσω. Πάρα πολλοί όμως άνθρωποι δεν έχουν. Και δεν μιλάμε για λίγους, μιλάμε για εκατομμύρια, έτσι. Ωραία. Τι θα κάνει τότε ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Στουρνάρας και δεν ξέρω ποιοι άλλοι? Θα κόψουν κι άλλο τους μισθούς και τους συντάξεις? Όχι, και τότε, όχι, είπαν όμως με τη νέα τότε διάταξη. Τότε θα έρθει το τέλος. Μισό λεπτό. Είπαν όμως, κύριε Δρετάκη, ότι με τη νέα διάταξη οι εφορίες θα μπορούν να προχωρούν σε κατασχέση των ακινήτων σου. Αν δεν έχεις να πει. Ωραία, λοιπόν, αυτό είναι αστείο. Δεν μου λέτε μπορούν να κατασχέσουν 100.000 ακίνητα? Μπορεί να βάλουν φυλακή 100.000 ανθρώπους? Δεν μιλάνε σοβαρά άνθρωποι. Δεν είναι για ένα σχέδιο. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που δεν μπορούν να πληρώσουν. Πρέπει να είναι καλή σοβαρός
Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, εκτός από την ανικανότητα, την υποδούλωση και τα λοιπά που είπαμε προηγουμένως, δεν είναι και σοβαρή. Λοιπόν, δεν είναι τα μέτρα αυτά. Υπάρχουν τρόποι με τους οποίους μπορείς να δράσεις, αλλά ήδη έχουν οι ίδιοι αποκόψει τον εαυτό τους από το να μπορέσουν να ασκήσουν αυτούς τους τρόπους, με τα μνημόνια δηλαδή. Μου δώσετε ένα παράδειγμα για τον πολύ κόσμο, απλό παράδειγμα. Ωραία. Για παράδειγμα, λένε παραδείγματος χάρη ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να εισπράξουν τα έσοδα. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, τι ακριβώς κάνουν για να το κάνουν αυτό. Είχαν μπροστά τους ορισμένα πράγματα να κάνουν. Δεν τα κάνουν. Δεν τα κάνουν. Γιατί δεν τα κάνουν. Ερώτημα. Ένα πράγμα που μπορούσαν να κάνουν και που δυστυχώς οι δανειστές μας συνενούν στο να μην το κάνουν. Προσέξτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό που θα σας πω τώρα. Μιλάνε για πρωτογενές πλεώνασμα. Τι θα πει πρωτογενές πλεώνασμα. Θα πει ότι τα έσοδα του κράτους είναι περισσότερα από τα έξοδά του όταν στα έξοδα δεν περιλαμβάνονται οι τόκοι. Αυτό θα πει πρωτογενές πλεώνασμα. Πώς επιτυγχάνεται. Προσέξτε τώρα. Με ανοχή, μπορώ να πω ίσως και παρότρινση της Τρόικας, δεν πληρώνουν ανθρώπους τους οποίους οφείλουν να πληρώσουν. Δηλαδή, παράδειγμα, δεν πληρώνουν το ΦΠΑ, την επιστροφή του ΦΠΑ. Σωστά το λέτε. Δεν πληρώνουν τους φαρμακοποιούς τους οποίους χρωστάνε δεν ξέρω πόσα. Δεν πληρώνουν τους προμηθευτές κτλ. Αυτά τα ξέρει η Τρόικα. Με συνένεση της Τρόικας αυτά κρύβονται και επιπλέον κόβουν με τη συνένεση της Τρόικας δημόσιες επενδύσεις οι οποίες ουσιαστικά αντί να αναπτύσσουν τη χώρα ουσιαστικά την πυθίζουν περισσότερο στην ύφεση. Όχι μόνο αυτό κύριε Δερτάκη. Λοιπόν προσέξτε τώρα. Όλα αυτά ναι. γίνονται με συνένεση για να μην μόνο με παρότριση της χώρας για να εμφανιστεί δίθεν πρωτογενές πλεώνασμα για να εξαπατήσουν αυτούς και αλλήλους. Λοιπόν αυτό που σας λέω δεν το λένε. Το κρύβουν, ο κόσμος δεν ξέρει τίποτα από αυτά που σας λέω και ακούει πρωτογενές πλεώνασμα, δεν ξέρει ακριβώς πώς γίνεται και σας εξήγησα με δύο λόγια τι γίνεται. Σωστά, εδώ έχω ένα μήνυμα, σας ακούνε και λένε ότι κόβουν λέει μέχρι και τις χρηματοδοτήσεις από κοινοτικά κονδύλια για αναπτυξιακά ζητήματα της χώρας. Τα καθυστερούν, τα κρατάνε λέει. Μα σας λέω προηγουμένως, αυτό το οποίο γίνεται είναι ουσιαστικά εμποδίζουν την ανάπτυξη, πώς το λένε. Άρα εδώ έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή τι ρόλο παίζουν οι δανειστές μας στην περίπτωση αυτή. Και κοιτάξτε αυτά τα οποία σας λέω τώρα ισχύουν και για τα τελευταία 10 χρόνια. Το ίδιο γινότανε. Πάλι έρχονταν και έλεγαν εντάξει εντάξει και ουσιαστικά έκρυβαν πράγματα παρόμοια με αυτά που σας είπα προηγουμένως. Αυτό όμως δεν είναι ανικανότητα. Αυτό δείχνει ένα σχέδιο κύριε Δρετακή. Είναι σχέδιο βέβαια. Είναι. Και ποιο είναι το σχέδιο, αυτό που ζούμε τώρα. Δηλαδή η Ελλάδα και η Πορτογαλία και ενδεχομένως και η Ισπανία και η Ιταλία να γίνουν ο φτηνός νότος τον οποίο θα εκμεταλλεύεται ο πλούσιος βοράς. Αυτό έχει ήδη αρχίσει και γίνεται και μάλιστα σε μεγάλη έκταση και τώρα θέλουν να το καθιερώσουν παγίως. Δεν θα τα καταφέρουν. Θέλω να κλείσουμε αυτή την σημερινή αναφορά που ήταν εξόχως κατατοπιστική και διαφωτιστική με απλά παραδείγματα ρωτώντας σας πολύ. Έχουν κρεμάσει την κάπα τους στο δίπολο Ηνωμένες Πολιτείες Γερμανία αντίθεσης, οι καλοί Αμερικανοί, οι καλοί Γερμανοί και ακόμη περισσότερο, θα μας το πείτε τώρα εσείς, και ακόμη περισσότερο ότι μετά τις γερμανικές εκλογές, βρε αδερφέ, θα το δουν και οι Γερμανοί, δεν πάει άλλο, θα αλλάξει η πολιτική, κάπου εκεί στον Οκτώβρη θα γυρίσει ο τροχός. Αυτοί που τα λένε, ρωτήσανε τους Γερμανούς φορολογούμενους. Λοιπόν, οι Γερμανοί φορολογούμενοι δεν πρόκειται να συνενέσουν σε τίποτα και επειδή τα κόμματα της Γερμανίας το ξέρουν αυτό, όλα είναι αυτά παραμύθια της Καλλιμάς. Το θέμα λοιπόν είναι αλλού. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι η Γερμανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Ευρωζώνη έστω, να αλλάξει τους κανόνες με τους οποίους λειτουργεί. Ακεί είναι το θέμα.
με άλλα λόγια, να επιβληθεί η Ευρωζώνη στην Γερμανία, γιατί αυτή τη στιγμή σημαίνει το αντίθετο. Η Γερμανία έχει επιβληθεί στην Ευρωζώνη. Εάν όμως συνεχιστεί, κοιτάξτε, η δική μου γνώμη είναι ότι ο κόσμος δεν μπορεί να αντέξει πάρα πολύ περισσότερο από σήμερα. Άρα βλέπετε ραγδαίες εξελίξεις ούτως ή άλλως εσείς λέτε. Κοιτάξτε, σας είπα προηγουμένως ότι εάν, όπως τουλάχιστον εγώ προβλέπω, ότι ο κόσμος με απολύτως δικαιολογημένος δεν θα μπορέσει να πληρώσει όλα αυτούς τους φόρους που έρχονται με μιας, θα έχουμε μια τεράστια, όπως λέγεται, μαύρη τρύπα, δηλαδή ένα μεγάλο ποσό που δεν θα μπορεί να καλυφθεί και το οποίο δεν θα μπορεί να καλυφθεί με παραπέρα περικοπές δαπανών. Γιατί αυτό θα δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερα ανθρωπιστικά προβλήματα από αυτά που ζούμε σήμερα. Ο κόσμος λοιπόν, εκείνος που θα νιώσει αυτό, σε κάποια στιγμή θα πει μέχρι εδώ. Αυτό εγώ τουλάχιστον προβλέπω. Εκτός εάν, και αυτό είναι ένα εάν, η Ευρωζώνη πλέον και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ειδικότερα αποφασίσει να αλλάξει πολιτική ώστε πραγματικά να ανακουφιστεί η Ελλάδα ως χώρα από το τεράστιο βάρος του χρέους και των χρεών που τις φορτώνουν συνέχεια και θα τις φορτώνουν μέχρι το τέλος του έτους. Είναι εφικτό να συμβεί αυτό κατά τη γνώμη σας, έτσι όπως τα βλέπετε τώρα? Νομίζω είναι. Είναι. Νομίζω είναι, γιατί ήδη υπάρχει μια απόφαση του περασμένου, νομίζω, Νοεμβρίου ήταν, της Ευρωζώνης, που λέει ότι ένα μέρος των δανείων τα οποία παίρνουν τα κράτη για να ανακεφαλαιώσουν τις τράπεζες μπορεί να το αναλάβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή αυτά τα οποία οι τράπεζες χρωστούν σήμερα στο δημόσιο, στο ελληνικό δημόσιο κλπ, να τα χρωστούν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να ελαφρυνθεί το ελληνικό χρέος. Αυτό μπορεί να γίνει. Μπορεί επίσης να γίνουν και ορισμένες άλλες ενέργειες, ας πούμε, που θα ελαφρύνουν αυτό το δυσβάσταχτο βάρος, ώστε να μην υπάρξουν παραπέρα μέτρα περικοπής δαπανών που θα δημιουργήσουν μεγαλύτερο πρόβλημα. Αλλά εκείνο που δεν θα μπορέσουν να το λύσουν είναι τα έσοδα. Γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι έχει τέτοια πάθη καθίζηση η οικονομία, έχουν τόσο πολύ μειωθεί οι αποδοχές, έχει τόσο πολύ αυξηθεί η ανεργία και έχουν τόσες εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις κλείσει, που δεν είναι δυνατόν να εισπραχθούν τα έσοδα τα οποία είναι αναγκαία για να υπάρξει αυτό το πραγματικό πρωτογενές πλεόνασμα και όχι το εικονικό. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί μας ξεκλειδώσατε δυσνόητες έννοιες για τον πολύ κόσμο με τόσο απλό τρόπο. Δεν ξέρω αν ήταν απλός, αλλά εν πάση περιπτώσει προσπάθησα. Πιστέψτε με βάση και τα μηνύματα που έχω. Θέλω να σας ευχαριστήσω επίσης για μια σύντομη επιτομή που κάνατε των 39 χρόνων Δημοκρατίας. Θα κρατήσω αυτό που είπατε, παρά τα όποια προβλήματα μεγάλα, δυσεπίλητα που η ιστορία θα τα καθορίσει και κουσούρια της, είναι δημοκρατία όμως. Ναι, και δεν πρέπει να ξεχνάμε, όσοι τουλάχιστον ήταν εδώ, γιατί εμείς είμαστε στην Αγγλία, όλο το διάστημα αυτό, μιλήψαμε 14 χρόνια, στην επταετία μας βρήκε η επταετία στην Αγγλία. Τα χρόνια της Χούντας. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε πόσοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, πόσοι άνθρωποι ανθρώπων καταστράφηκε η ζωή και τι μεγάλη ζημιά κληρονόμησαν στη χώρα συνολικά αυτοί οι άνθρωποι που ουσιαστικά κατέστρεψαν όχι μόνο τη δημοκρατία αλλά και πολλά άλλα πράγματα μέσα σε 7 χρόνια, από το 67 μέχρι το 74. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.